Όσον αφορά το διάστημα από 15 Αυγούστου έως και 27 Αυγούστου, το σύνολο των επιβατών που αποχώρησαν πτυχίο είναι 12.251. Ο μέσος όρος επιβατών αναδρομολόγιο είναι 942 επιβάτες. Αντίστοιχα, τα οχήματα που έχουν ταξιδέψει είναι 2.643 και ο μέσος όρος οχημάτων αναδρομολόγιο είναι 203 οχήματα. Όσον αφορά τώρα το μήνα Αύγουστο για τους επισκέπτες που επισκέφθηκαν το νησί μας, σε σχέση με πέρσι, από όλους τους προορισμούς, για τις πρώτες 27 μέρες βέβαια, είμαστε στο μείον 2,61%, το οποίο όμως αναμένεται μετά από 4 μέρες που θα έχουμε και τα αποτελέσματα για το τέλος του Αυγούστου, θα έχουμε αύξηση. Όσον αφορά το λιμένα του Πειραιά, πέρσι είχαν έρθει από το λιμένα του Πειραιά στοιχείο 16.751 επισκέπτες. Φέτος έχουμε ήδη 17.759, αύξηση 5,68%, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Όσον αφορά και το δρομολόγιο από Καβάλα και Θεσσαλονίκη, διότι φέτος έχουμε και αυτούς και τους δύο προορισμούς, υπάρχει μια ισορροπία. Πέρσι είχαμε 1.715, φέτος έχουμε 1.719, το οποίο και αυτό μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να αυξηθεί. Για το προστατικό με την βαλίτσα, μου πείτε. Όσον αφορά την καταγγελία η οποία δημοσιεύθηκε για την κλοπή αποσκευών από το πλοίο, αυτό έγινε στο λιμένα του Πειραιά. Σε εμάς, στην υπηρεσία μας, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο περιστατικό καταγγελία για κλοπή αποσκευών. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη βαρύνει την ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία και θα πρέπει να αποζημιώσει τους παθόντες. Όσον αφορά εμάς, οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει, εννοείται ότι και εμείς θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, με το μεγάλο όγκο επισκεπτών, είναι λογικό και τα πλοία να έχουν υψηλές πληρότητες. Αυτό είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις καταγγελίες για υπεράριθμους επιβάτες. Όσον αφορά την υπηρεσία μας, έγιναν καταμετρήσεις σε δύο περιπτώσεις και άλλες καταμετρήσεις έγιναν από το λιμένα του Πειραιά ως καταληκτικό λιμένα. Δεν διαπιστώθηκαν υπεράριθμοι επιβάτες. Σε κάθε περίπτωση από την υπηρεσία μας λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα και όποτε υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, αμέσως γίνεται η καταμέτρηση των επιβατών. Είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας για το ένα ρεύμα το βράδυ, την Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, οπότε είναι και η τελευταία εβδομάδα που θα εφαρμοστεί. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από τη χερσαία ζώνη λιμένα, το οποίο αν επιτρέπετε είναι και ένα μέτρο το οποίο μας επέτρεψε και μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα την κυκλοφορία στη χερσαία ζώνη λιμένα, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένας κεντρικός δρόμος, δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα και γενικά η διαχείριση της κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη λιμένα πήγε αρκετά καλά. Βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πολλά οχήματα που θέλουν να ταξιδέψουν, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο κατεβαίνουν στην παραλία, δεν υπήρξαν προβλήματα. Και περιμένουμε στην ουσία την ολοκλήρωση την επόμενη εβδομάδα και του μέτρου της απαγόρευσης για την Παρασκευή και Σάββατο και νομίζω ότι θα εξελιχθεί ομαλά.